Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας υπενθυμίζει ένα θαυμάσιο περιστατικό στην Ευαγγελική περικοπή. Το περιστατικό εκείνο του Ζακχαίου, του αρχιτελώνου στην πόλη της Ιεριχούς, που προκειμένου να ειδεί τον Κύριον ανέβηκε πάνω σε μια σικομοριά και ο Κύριος τον εκάλεσε κάτω να τον βεβαιώσει ότι στο σπίτι του θα έμενε την ημέρα εκείνη, και ο οποίος Ζακχαίος ομολογεί τα αμαρτήματά του και δημοσίως αποκαθιστά όλες του τις αδικίες. Είναι η συμπεριφορά αυτή του Ζακχαίου, η γνωστοτάτη σε όλους μας, αποκαλυπτική. Θα μπορούσε να συγκριθεί η συμπεριφορά του με τον δικαιοθέντα επί του Σταυρού ληστή. Η ιστορία του Ζακχαίου έχει τις ρίζες της πολύ παλιά σε αυτόν ακόμη τον Αδάμ. Έτσι θα λέγαμε, η ψυχολογία του Αδάμ ή η στάση του Αδάμ απέναντι στου Θεού ποια ήταν, για να βρούμε ακριβώς κατόπιν ποια είναι η συμπεριφορά του Ζακχαίου. Και αν θέλετε, η συμπεριφορά του Αδάμ απέναντι στο Θεό και η συνεχεία του Ζακχαίου ή του ληστού απέναντι πάλι στο Θεό είναι η συμπεριφορά μας. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ, ας προσέξουμε. Οπωσδήποτε θα βρούμε τον εαυτό μας ή από εδώ ή από εκεί. Ο Αδάμ επήρε εντολή να μην δοκιμάσει τον καρπόν ενός δένδρου. Όμως ο Αδάμ δεν επρόσεξε, παρεσύρθη, μέσα του ένιωσε την υπεροψία ότι μπορούσε να γίνει Θεός χωρίς φυσικά το Θεό. Τι υποβολή του διαβόλου! Γι' αυτό ακριβώς και παραβαίνει την εντολή του Θεού. Όταν όμως αμάρτησε και εμφανίζεται ο Θεός εις τον Παράδεισον και του θέτει εκείνο το ερώτημα, αναζητώντας το να τον βρει, «Αδάμ, πού είσαι, Αδάμ, πού είσαι», ο Αδάμ σπέβδει να κρυφτεί. Βεβαίως δεν μετανοεί. Εάν μετανοούσε, θα έπρεπε να μην πάει να κρυφτεί. Παθαίνει μια σύγχυση. Φοβήθηκε, του λέγει ο Αδάμ, φοβήθηκα, γι' αυτό έτρεξα να κρυφτώ και είμαι γυμνός. Βεβαίως αυτό ήταν μια δικαιολογία, ότι ήμουν γυμνός και σπέβδω να κρυφτώ. Είδε βέβαια μια γυμνωσή του, την είδε για πρώτη φορά, την αντελήφθη για πρώτη φορά. Γυμνωθείς από τη χάρη του Θεού, αντελήφθη ότι πράγματι είναι γυμνός. Το φέρει όμως σαν μια δικαιολογία στο Θεό. Γι' αυτό πήγα και κρύφτηκα, γιατί σε φοβήθηκα και σε ντράπηκα, γιατί είμαι γυμνός. Μήπως έφαγες, μήπως από τον καρπόν εκείνον που μόνο από το κύριο το δέντρο σας είπα να μην δοκιμάσετε? Ο Αδάμ δεν λέγει ναι. Δεν λέγει εν συνεχεία, Κύριε, δεν ξέρω πως τα κατάφερα, συγχώρεσέ. Ναι. Δεν λέγει αν έφαγε ή δεν έφαγε, αλλά σπέβδει αμέσως να πει μια δικαιολογία. Η γυναίκα που μου έδωσες εσύ, το βάρος της προτάσεως πέφτει εσύ που μου έδωκες, αυτή μου έδωσε και έφαγα. Έτσι τη στιγμή εκείνη ο Αδάμ έκανε κάτι. Έκανε μια μετάθεση της ενοχής από το χώρο της συνειδήσεώς του σε έναν άλλο χώρο που δεν υπήρχε πρώτα και ήταν κάτω από τη συνείδησή του ή πλάι από τη συνείδησή του, αυτός ο χώρος που λέγεται υποσυνείδητο. Έκανε μία, να μιλήσω με σύγχρονους όρους, μια απόθυση, ένα σπρόξιμο της ενοχής σε αυτό το χώρο,
δηλαδή μία ηθελημένη μη θεώρηση του αμαρτήματος. Δηλαδή ήθελε να μην το βλέπει το αμάρτημα λέγοντας ότι εγώ δεν φταίω, εγώ δεν είμαι ο ένοχος, είναι κάποιος άλλος ο ένοχος. Και έτσι λοιπόν έσπρωξε ούτως υπήρ, απόθυσε. Οι λέξεις της είναι πολύ γνωστές, αυτό που λέμε τα αποθυμένα σήμερα. Απόθυσε την ενοχή του σε αυτό το χώρο του υποσυνειδητού, που σας λέγω ξανά, δεν είναι παρά ο χώρος εκείνος που δεν υπήρχε πρώτα. Διότι μόνο ένας χώρος υπήρχε, η συνείδηση, η ηθική συνείδηση, εκείνη που θα μπορούσε να καταστήσει τον Αδάμ γνώστην τούτη πράτη. Διότι αν ο Αδάμ δεν είχε ηθική συνείδηση, τότε δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί την αμαρτία. Και η ηθική συνείδηση πάντοτε συνοδεύει τα λογικά όντα. Είναι δημιούργημα του Θεού η ηθική συνείδηση. Αλλά ο Αδάμ τώρα, όπως σας είπα, αποθεί την ενοχή του στο υποσυνειδητό του και έτσι εμφανίζεται μπροστά στο Θεό ότι δεν είναι ένοχος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή όχι μόνο δημιουργείται το υποσυνείδητο για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα, που θα κληροδοτηθεί πια στο ανθρώπινο γένος και που θα δημιουργήσει πια την τραγικότητα του ανθρωπίνου γένους, αν με ρωτήσετε, αν ερωτήσετε τους ψυχιάτρους, αν ερωτήσετε τους θεολόγους, τι είναι εκείνο που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα και δημιουργεί ό,τι δημιουργεί, όλη την τραγικότητά της και τη δραματικότητά της, η απάντηση θα είναι απλή: η δημιουργία υποσυνειδήτου. Αυτό είναι όλο το δράμα της ανθρωπότητας και στους ειρηνικούς και στους πολεμικούς καιρούς. Η δημιουργία υποσυνειδήτου είναι φοβερό, η απόθυση ενοχής. Και το χειρότερο, εκείνος ο οποίος αποθεί την ενοχή του αποδίδει στον άλλον, εάν υποτεθεί ότι είναι δυναμικός τύπος, αποδίδει στον άλλον την ενοχή. Δηλαδή η ενοχή προβάλλεται. Και πού προβάλλεται τώρα? Στο πρόσωπο του Θεού. Εσύ είσαι υπεύθυνος. Η γυναίκα που μου έδωσες, εκείνη αν δεν μου την έδινες δεν θα με παρέσυρε. Εκείνη λοιπόν πτέει, όχι εγώ. Εάν είναι αδυνάτου, θα λέγαμε, ιδιοσυγκρασίας, τότε οδηγείται σε μία αυτοκαταστροφή, σε μία αυτοεκμηδένιση. Είναι αυτό που υπέστη ο ταλέπορος Ιούδας και πήγε και αυτοκτόνησε. Να το δράμα του ανθρώπου. Είναι φοβερό, δηλαδή, είναι φοβερό. Αλλά αυτή είναι η ιστορία του Αδάμ, την οποία πια κληροδοτεί στο ανθρώπινο γένος. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ούτε ένας, πλην ενός του Ιησού Χριστού, ούτε ένας, ούτε ο μεγαλύτερος Άγιος, ούτε ένας που δεν έχει υποσυνείδητο. Μόνο που ο Άγιος αγωνίζεται να εξαλείψει το υποσυνείδητο. Έτσι σας είπα ότι για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του Ζακχαίου θα πρέπει να ανατρέξουμε στην παλιά ρίζα που είναι η συμπεριφορά του Αδάμ. Πώς όμως ακριβώς τώρα κινείται ο Ζακχαίος? Κινείται αντίστροφα. Και αυτός βεβαίως υποσυνείδητο, αμαρτωλός άνθρωπος ήταν και μισητός από τους συμπατριώτες του της πόλεως Ιεριχούς. Αλλά τι κάνει όμως? Κοιτάξτε, κινείται, σας είπα, ακριβώς αντίθετα. Γι' αυτό βρίσκει και τη λύτρωση, βρίσκει και τη σωτηρία. Τι κάνει? Αναζητεί τον Ιησούν, να τον δει ποιος είναι. Δεν σπέβδει να κρυφτεί. Μέσα σε εκείνο το πλήθος θα μπορούσε εκείνος, ενώ ακολουθεί τον Κύριον και τον επιθυμεί και τον προσέχει ως σπουδαίο πρόσωπο, θα έπρεπε την ημέρα εκείνη ο Ζακχαίος να πάει σπίτι του να κλειστεί και να μην βγει έξω. Έτσι για μια ακόμη φορά να ταμπουρώσει το υποσυνειδητό του και να μην φανεί τίποτε από την αμαρτωλή ζωή του. Να μην ελεγχθεί,
θα μπορούσε να παρουσιαστεί μπροστά στον Χριστό και για μια στιγμή ο Χριστός να του πει, έλα εδώ, ξέρεις ποιος είσαι εσύ, σε αποκαλύπτω και σε εκθέτω μπροστά στα μάτια των συμπατριωτών σου. Είσαι ένας ελεηνός άνθρωπος και φρόντισε να εξαφανιστείς από την πόλη αυτή. Έτσι θα μπορούσε να σκεφτεί, όπως σκέπτεται ο κάθε αμαρτωλός. Αν αποκαλυφθώ, δεν κάνει αυτό ο Ζακχαίος, αλλά αναζητά τον Ιησού. Και μη δυνάμενος έρεκα του μικρού του αναστήματος, ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο για να ειδεί τον Ιησού. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι ο Ζακχαίος πήρε μια απόφαση. Μέχρι τώρα, αν του έλεγα είσαι αμαρτωλός άνθρωπος, θα έλεγε εγώ γιατί, τι δουλειά μου κάνω. Όπως θα έλεγε οποιοδήποτε που θα βγάζει λεφτά, παράνομα, τι δουλειά μου κάνω. Αν είσαι έξυπνος και εσύ, κάνω το και εσύ αυτό. Τώρα ο Ζακχαίος κατάλαβε ότι αυτό που έλεγε μέχρι τώρα και πώς στεκόνταν ήταν άπρεπο. Δηλαδή έκανε μια αναπόθηση, μια αναπόθηση της ενοχής, προσπαθώντας να δώσει την εντύπωση στον εαυτό του και στο περιβάλλον του ότι δεν είναι φταίχτης, ότι είναι ένας καθώς πρέπει κύριος. Τώρα όμως κατάλαβε, φτάνει πια, απόθησα αρκετά στο υποσυνείδητό μου αυτό το βορβορώδη βίο μου, τη βορβορώδη ζωή μου, τη σύγκρουσή μου με το Θεό. Πρέπει τα πράγματα να διορθωθούν, πρέπει να τα βγάλω αυτά από μέσα. Και έτσι εμφανίζεται, και όταν ο Κύριος του λέγει «Σπεύσας κατάβηθη Ζακχαίε», εκείνος αμέσως στάθηκε και λέγει, «Κύριε, από τα υπάρχοντά μου, όποιον έχω αδικήσει, στο τετραπλούν του αποδίδω, και από ό,τι θα μου μείνει, τα μισά τα δίνω στους φτωχούς». Δημοσία εξομολόγηση, αγαπητοί. Είναι κάτι φοβερό αυτό, τεράστιο. Δεν ξέρω ποιος θα άντεχε να το πει. Να σταθώ εγώ τώρα σε αυτό το σκαλοπάτι εδώ και να αρχίσω να λέγω τη ζωή μου. Ξέρετε τι έχω κάνει, κύριοι? Ξέρετε τι έχω κάνει, αδελφοί? Έχω κάνει αυτό, εκείνο. Θα είχα το θάρρος να το κάνω αυτό? Θα είχα την αντοχή να το κάνω αυτό? Και όμως αυτό είναι η απελευθέρωση. Έτσι βλέπουμε ότι εδώ ο Ζακχαίος κηρύττει αντίστροφα από τη συμπεριφορά του Αδάμ. Έχουμε όμως και ένα τρίτο παράγοντα. Είναι το πλήθος. Το πλήθος μένει στην ψυχολογία του Αδάμ. Παρακαλώ, κοιτάξτε τι. Μόλις είδε ότι ο Ζακχαίος δικαιώνεται από τον Ιησούν, τον οποίον βεβαίως το πλήθος είχε περί πολλού, μόλις προλίγου είχε θεραπεύσει έναν τυφλόν μπαίνοντας στην Ιεριχώ, τον είχε λοιπόν περί πολλού ο διδάσκαλος. Τώρα τι φοβερό πράγμα είναι, όπως και ο Αδάμ στρέφεται εναντίον του προσώπου του Θεού, τώρα το πλήθος στρέφεται εναντίον του προσώπου του Χριστού. Και τι λέει το πλήθος? Ιδόντες πάντες, όλο το πλήθος, διεγόγγιζον, μουρμούριζαν, ότι λέγοντες ότι παρά αμαρτωλό Ανδρείς ήλθε καταλύσε, πήγε να μείνει σε αυτόν τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Δεν κατηγορούν τον Ζακχαίο, κατηγορούν τον Χριστό. Βλέπετε λοιπόν ότι το πλήθος παραμένει με τα αποθυμένα του. Δεν τολμά να τα βγάλει, να πει δόξα το Θεό, ένας αμαρτωλός άνθρωπος σώθηκε. Χαίρομαι. Χαιρόμαστε εμείς που το βλέπουμε αυτό. Μακάρι να το κάναμε και εμείς. Όχι, γονγίζει το πλήθος. Μένει με την ενοχή αποθυμένη στο υποσυνείδητο και πετάει λάσπη, επιθετικότητα, εναντίον του προσώπου του Ιησού Χριστού. Είναι πράγματι μερικά στοιχεία που κανείς εκπλήσταμα τα βλέπει. Και βλέπει κανείς μέσα στην Αγία Γραφή τι θησαυρός υπάρχει. Το πλήθος αυτοδικαιώνεται. Δεν ετεροδικαιώνεται. Ο Ζακχαίος ετεροδικαιώνεται. Δικαιώνεται από τον Χριστόν. Αυτός κατηγορεί τον εαυτό του και δικαιώνεται από τον Χριστόν. Το πλήθος αυτοδικαιώνεται. Είναι ο φαρισαϊσμός. Εγώ είμαι καθώς πρέπει. Εγώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ?
Αυτό είναι. Ω αλήθεια, και η στάση του Κυρίου απέραντι σε αυτό το θέμα. Είναι ο μόνος ο Κύριος που λύει την όλη υπόθεση, την όλη ενοχή. Λέγει αναβλέψας. Ποιος αναβλέψας? Σήκωσε τα μάτια του. Το αναβλέπω σημαίνει σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω, βέβαια, γιατί ο Ζακχαίος ήταν πάνω σε ένα δέντρο. Αναβλέψας λοιπόν ο Ιησούς εζήτη ειδήν ποιον? Τον Ζακχαίον. Ο Ζακχαίος ποιον? Τον Ιησούν. Δηλαδή έχουμε μία συνάντηση βλεμμάτων. Ο Αδάμ κρύφτηκε στον παράδεισο. Εδώ τώρα ο Ζακχαίος δεν κρύβεται, αναζητεί και βλέπει. Και βλέπει γιατί θέλει να συναντηθεί με τον Ιησού Χριστόν. Έτσι συνάντησης βλεμμάτων και συνάντησης καρδιών. Στη συνέχεια, Ζακχαί, του λέγει, σπεύσας κατάβει. Ζακχέ, είδατε, με το όνομά του. Τον ήξερε και από παλιά? Όχι, δεν χρειάζεται ο Κύριος να ξέρει κάποιον για τον ονοματίζει. Αλλά όταν τον ονοματίζει είναι τιμητικό αυτό. Σημαίνει πως τον ξέρει. Και βέβαια ο Θεός ξέρει τον κάθε άνθρωπο. Έβλεπε το βάθος της καρδιάς του. Και τον ονοματίζει να του δώσει τιμή. Σπεύσας κατάβηθη. Γρήγορα, γρήγορα, κατέβα. Αφού σπεύσεις, αφού δηλαδή κάνεις γρήγορα, κατέβα κάτω. Τι σημαίνει εδώ? Δεν υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε σένα τον ένοχο άνθρωπο και σε μένα τον Θεό. Δεν υπάρχει καμία, γιατί εκμηδενίζεται η απόσταση. Τρέξε λοιπόν γρήγορα να την εκμηδενίσεις. Εγώ έρχομαι προς εσένα και εσύ προς εμένα. Ταχαίως, σπεύσας, γρήγορα, ώστε η απόσταση να γίνει μηδέν, δηλαδή να συναντηθούμε ολότερα. Διότι στον αμαρτωλόν άνθρωπο υπάρχει η απόσταση από τον Θεό, στον Άγιο δεν υπάρχει απόσταση. Και του λέγει στη συνέχεια, γιατί σήμερα θα μείνω στο σπίτι σου. Σήμερα, σήμερα, έκφρασης που δείχνει το πόσο γρήγορα εκμηδενίστηκε αυτή η απόσταση, δηλαδή μια αποκατάσταση ομαλών σχέσεων ανθρώπου και Θεού, Θεού και ανθρώπου. Ότι σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο. Να το. Διακήρυξης. Να μου λέγε εμένα ο Θεός ότι έγινε σωτηρία στο σπίτι μου μέσα, ότι έγινε σωτηρία σε μένα. Από πού άλλο θα ήθελα να ακούσω αυτή τη βεβαίωση? Να μου την πει ο Θεός. Και βλέπετε τα χείλη του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού βεβαιώνουν και λέγουν: έγινε σωτηρία σήμερα στο σπίτι αυτό. Πράγματι, όταν βγουν όλα εκείνα που σωριάστηκαν μέσα στο υποσυνείδητο ως ενοχή, τότε γίνεται αληθινή σωτηρία. Είδατε, εν το οίκο σου δίνε μήνε. Τι του λέγει? Σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Το βάρος της προτάσεως πέφτει σε εκείνο το δι που θα πει πρέπει. Πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Τι είναι το σπίτι σου? Βέβαια το σπίτι σου, εκεί που κατοικείς, είναι η οικογένειά σου και τα λοιπά. Είναι όμως και η ύπαρξή σου, ο οίκος της υπάρξεώς σου. Εκεί θα έρθω να μείνω. Εκεί θα πρέπει να έρθω να μείνω. Γιατί βάζει αυτό το θα πρέπει να έρθω να μείνω? Γιατί μόνο σε αυτούς πάει ο Χριστός. Σε αυτούς που καθαρίζουν συνείδηση και υποσυνείδητον. Σε αυτούς πηγαίνει ο Χριστός. Όχι σε εκείνους που είναι οι καθώς πρέπει, οι οποίοι φροντίζουν να διασφαλίζουν κάθε χαραμάδα από την ύπαρξή τους, μη αντιληφθεί ποτέ κανείς τίποτα ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει σε αυτούς. Έχουν μια ψευτο αξιοπρέπεια. Να μην φανούν και πάντα πρέπει να επιδεικνύονται. Δεν θέλω να πω ότι πρέπει να σκανδαλίζουμε τους άλλους για να ποδοπατούμε την αξιοπρέπειά μας. Αλλά θέλω να πω ότι δεν πρέπει να νομίζουμε ότι είμαστε αξιοπρεπείς άνθρωποι με κάθε τρόπο αυτό να το προβάλλουμε. Και κάποτε δημιουργείται και η οικογενειακή αξιοπρέπεια. Ξέρεις ποιον το όνομά μας? Ξέρεις από πού κρατάει η σκούφια μας? Από ποιο τζάκι είμαστε? Από πού είσαι άνθρωπο? Και πρέπει συνεπώς
να συμμορφωθούν με αυτήν την αξιοπρέπεια την οικογενειακή όλοι οι απόγονοι αυτής της οικογενείας, αυτού του ονόματος, ονόματος του αξιοπρεπούς, του σπουδαίου ονόματος. Γιατί? Γιατί? Έχουμε και παραλυπόμενα όμως, αγαπητοί μου. Ο Ζακχαίος ελευθερώνεται, όπως σας είπα, από αυτό το αίσθημα της ενοχής. Υπεδέξα το λέγει αυτόν χαίρον. Ξέρετε τι είναι η χαρά? Η χαρά δείχνει απουσία υποσυνειδήτου. Και η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Χαρά. Δεν είναι η χαρά αυτή που έχουμε, που λέγεται ευχαρίστηση, και είναι επιπολαία, επιφανειακή χαρά, όταν μας χαρίσουν κάτι, όταν μας ικανοποιήσουν σε κάτι και χαιρόμαστε απατώμεθα. Αυτό δεν είναι χαρά. Είναι η βαθιά χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή είναι όταν ακριβώς εξαφανιστεί το υποσυνείδητο και η συνείδηση προσφέρεται αγαθή απέναντι στον Θεό. Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό, είναι σπουδαίο στοιχείο. Αλλά ο Κύριος όμως απαντά και στο αυτοδικαιούμενον πλήθος. Πρέπει και εκείνο να πάρει το μαθημά του. Και τι λέγει? Έπρεπε έτσι να γίνει όταν είδε να αγωνγίζει το πλήθος, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστίν. Γιατί και αυτός είναι απόγονος του Αβραάμ, ανήκει στο λαό του Θεού. Γιατί πλήθος γονγίζεις? Είναι μέλος σου, είναι μέλος της υπάρξιός σου, λαέ. Γιατί λοιπόν γονγίζεις αντί να χαρείς γι' αυτό, αλλά ζηλεύεις, θωνείς, να σας δεν αισθάνεσαι καλά. Θα ήθελες αυτός να κατακαιρματιστεί, όπως ακριβώς ο υπερήφανος άνθρωπος, ο ψευτοευλαβής, εύχεται και προσεύχεται και παρακαλεί ενδομήχως να καταστραφούν οι εχθροί του, να καταποντιστούν όλοι εκείνοι κάποτε. Και ξέρετε, παίρνουμε και την θέση του συνηγόρου υπέρ του Θεού, υπέρ του Θεού. Όλοι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον του Θεού, Κύριε, να τους καταποντήσεις, αντί να πούμε Κύριε ελέησέ τους, ελέησέ. Τι έχει να πάθει ο Θεός, αγαπητοί μου, από την παρουσία θέων, απίστων, βλασφήμων και ευδελιρών ανθρώπων? Έχει να πάθει τίποτε ο Θεός? Αφτύνει στον ήλιο, παθαίνει τίποτα ο ήλιος? Φτάνει το φτίσμα σου στον ήλιο? Δεν φτάνει τίποτε. Τότε τι? Ο ίδιος ο αμαρτωλός βλάπτεται. Ο ίδιος ο άπιστος, ο αποστάτης αυτός βλάπτεται. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να ζητήσουμε το έλεος του Θεού για αυτούς τους ανθρώπους. Τότε μπορούμε να λέμε ότι έχουμε αγαθή συνείδηση. Είναι φοβερό πράγμα. Πάντως, λέει στη συνέχεια ο Κύριος, ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολαλός. Λοιπόν, γι' αυτό ήρθα. Λαέ που θέλεις τον καταποντισμό των εχθρών σου, δεν σκέπτεσαι σωστά. Δεν σκέπτεσαι σωστά. Γι' αυτό το λόγο σε βεβαιώνω ότι ήρθα να σας θεραπεύσω όλους σας. Όλοι είσαστε άρρωστοι, όχι λιγότερο από ότι ο Ζακχαίος, εσύ ο λαός που τώρα τον κατηγορείς. Αγαπητοί μου, δύο κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν, όπως βλέπετε. Είναι αυτοί που κρατούν την ενοχή τους, δεν αναγνωρίζουν, η υπερηφανιά τους και η αλαζονία τους δεν τους αφήνει και την αποθούν στο υποσυνείδητό τους. Είναι και εκείνοι που ταπεινώνονται, που αναγνωρίζουν την ενοχή τους και έτσι προσπαθούν ομολογώντας την να ελευθερωθούν από αυτήν. Ας προσέξουμε. Γιατί? Αν ανήκουμε στους πρώτους, αυτούς που δεν θέλουν να καθαριστούν, αυτοί που αποθούν τις ενοχές των, επιμένουμε στην πτώση του Αδάμ, επιμένουμε στη στάση του Αδάμ και αποδεικνύομεθα γνήσια παιδιά του Αδάμ. Και εκείνος εξευλήθη του παραδείσου και εμείς δεν θα μπούμε στον παράδεισο. Αν ανήκουμε στους δευτέρους, τότε εκείνους οι οποίοι ομολογούν την ενοχή τους, αναγνωρίζουν την πραγματικότητά τους, τότε θα πει για αυτούς ο Κύριος ότι η σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο.